Κέρκυρα παντού, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι στην περιοχή των Γουβιών. Έχετε να δείτε και να μάθετε πολλά. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Η εκπομπή μας ξεκινά αμέσως τώρα. Τα όσα θα μας πείτε για να μάθουν περισσότερα και οι συμπολίτες μας. Πολλές φορές η εκπομπή λέγεται Κέρκυρα παντού. Μιλάμε για την Ήπειρο, μιλάμε για περιοχές της Κέρκυρας, όπου μπορεί να περνάμε τους κεντρικούς δρόμους, όμως έχουμε μεγάλο πολιτιστικό πλούτο, παράδοση, ιστορία. Βρισκόμαστε στα Γουβιά και είμαστε στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Λουκά. Είναι κτητορική, κτητορική. Μονή Καποδιστρίων ο Άγιος Λουκάς. Και είναι λίγο πιο πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Είναι 50 μέτρα πίσω από τον Διελάς, ανεβαίνοντας δεξιά μας και μπαίνουμε μέσα σε ένα παραδρομάκι που έχουμε αφήσει κάτω, ένα μικρό, μια ζωγραφιά, ένα παιδί μας ζωγράφισε και έχει ένα καμπαναριό κάτω στην είσοδό μας. Πραγματικά ένας υπέροχος χώρος και το κτίσμα, ταυτόχρονα κανείς όταν το βλέπει από μακριά μεταφέρεται πίσω στα χρόνια. Μιλήστε μας λοιπόν για, για αυτήν την εκκλησία. Λοιπόν, αυτό θα σας πω μια καταγραφή, μια ημερομηνία για να αρχινήσουμε με ημερομηνίες. 1η Δεκάτου 1754 υπάρχει μια καταγραφή την οποία έχω που αναφέρει και καταγράφει κάποια πράγματα και υπάρχει αναφορά Ιους Πούμπλικου για τα μερτικά, πόσα μερτικά είχε ο Διάρος Καποδίστριας και πόσα ήταν του κράτους. Αυτό είναι σαν μικρή αναφορά, δεν διαβάζουμε λεπτομέρειες, να μην καθυστερούμε. Έχω έγγραφα, τα οποία έχω σηκώσει από το ιστορικό αρχείο. Είναι όμως την παλιά Ιταλική και χρειαζόμαστε βοήθεια κάποιος άνθρωπος να μας τα μεταφράσει. Είναι πάρα πολλές σελίδες και εκεί είναι στοιχεία που δεν τα ξέρουμε. Οι λίγες καταγραφές που έχουμε είναι αυτές. Και άλλη μία καταγραφή που υπάρχει και μας αναφέρει στις 29 Δεκάτου του 1987, σας γνωρίζουμε ότι ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά ανέκαθεν υπήγετο στα όρια της δικαιοδοσίας της Ενορίας Γουβιών. Δηλαδή έχουμε στοιχεία. Και άλλο ένα κομμάτι που θα σας πω είναι από τα λαογραφικά της Κέρκυρας του Γεράσιμου Χιτήρη. Αυτό θα σας το διαβάσω λίγο, όσο μπορώ λίγο περιληπτικά. Και στην πόλη της Κέρκυρας και εδώ επίσης επώνυμο. Η οικογένεια Καποδίστρια, ο Αντωνομαρίας Καποδίστριας, ο πατέρας του κυβερνήτη, έκανε 10 παιδιά. Το πρώτο πέθανε βρέφος, ακολουθήσαν 2 δίδυμες που της έδωσαν το ίδιο όνομα Κατερίνα. Και οι 2 σαν μεγάλωσαν έγιναν καλόγριες. Στις αριστοκρατικές οικογένειες συνήθιζαν ότι οι κόρες όταν μεγάλωναν και δεν παντρευόνταν να γίνονται να καλογερεύουν. Οι αδελφές Καποδίστρια προτιμούσαν τη μοναξιά. Η μία πήρε το όνομα Εφροσύνη και αποσύρθηκε στο μοναστήρι της Υψηλής Θεοτόκου Λαμποβίτισσας στο Καμπαλούρι. Αυτό έπεσε, οπότε έφυγε από εκεί και μόνασε στην αντιβουνιώτισσα της πόλης. Η άλλη ως Εφημία μόνασε στο μοναστήρι Άγιος Λουκάς στα Γουβιά, η οποία και είναι θαμένη στις ταφόπλακες που θα δείτε. Τώρα, η εκκλησία λειτουργείται μία φορά κάθε μήνα και αυτό από έγγραφο το έχουμε κατοχυρωμένο και από έγγραφο. Το άλλο είναι μετά Αγίου Λουκά 18 Οκτωβρίου,
που τα δύο τελευταία χρόνια αναβιώσαμε το έθιμο της Μοσχαρόσουπας ή Μοσχαροκεφαλής, που γινόταν προπολεμικά. Είναι εν ζωή οι δύο οι οποίοι έχουν αναφερθεί στο έθιμο, το οποίο έβραζαν από το μοσχάρι που μεγάλωναν οι άνθρωποι, έδιναν την κεφαλή και κάποια κομμάτια του μοσχαριού και οι μοναχές τα έκαναν σούπα και τα έδιναν στον κόσμο. Και αναβιώνεται αυτό τα τελευταία δύο χρόνια με κόσμο ο οποίος έρχεται εδώ. Με πάρα πολύ κόσμο και με συμμετοχή κόσμου. Φέτος είχαμε και ένα μικροχορευτικό. Αρχινάμε λίγο και εδρώμενα να ανεβάζουμε σιγά σιγά προς το χώρο. Γάμοι, βαφτίσια φυσικά γίνονται εδώ. Έχουμε Αγίου Νικολάου, δεύτερη εικόνα. Έχουμε 6 Δεκεμβρίου πάλι εδώ λειτουργία. Από πολλά χρόνια, τις δύο κυρίες από το ιστορικό αρχείο που δεν θυμάμαι και δεν γνωρίζω τα ονόματά τους, οι οποίες με βοήθησαν τότε στην καταγραφή γιατί ήταν πολύ δύσκολο κομμάτι για μένα. Οπότε τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιερέα πατέρα Θωμά Κασταμονίτη, ο οποίος έκανε και συνέχισε την έρευνα μαζί μου, με βοήθησε και συνεχίζει να αναβιώνουμε ό,τι μαθαίνουμε γύρω από το χώρο του Αγίου Λουκά και της Παπάντης και ό,τι μαθαίνουμε έτσι ιστορικά να αναβιώνουμε. Τζάβρος στο παρατσούκλι, να το πούμε έτσι, γιατί περισσότεροι σας γνωρίζουν και είναι ωραίο να κρατάμε και τα παρατσούκλια, πώς παίρνουν τα χρόνια. Και είστε και από τους παλαιότερους εδώ στα Γουβιά και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνέντευξη. Θα μιλήσουμε για τις άλλες εκκλησίες που ανήκουν στην ενορία των Γουβιών. Όμως θέλω να μου πείτε και κάποιες από τις αναμνήσεις σας για το πώς ήταν τα Γουβιά τα προηγούμενα χρόνια, τα παλιά χρόνια. Να ξεκινήσουμε όμως από τις εκκλησίες, να πούμε στον κόσμο. Λοιπόν, στα Γουβιά είναι η ενορία μας των Γουβιών, είναι πρόσφατη, είναι 60 χρόνια ενορία είναι. Εμείς πρώτα είχαμε την ενορία για Τριάδος στο Κοντόκαλι. Οι κάτοικοι τότε αναγκαστήκαμε, επειδή το νεκροταφείο του Κοντοκαλιού δεν χωρούσε άλλος να πάρει, αναγκαστήκαμε να κάνουμε ενορία. Ζητήσαμε πού θα διαβάζεται ο νεκρός. Ο νεκρός τότε δεν μας επιτρέπανε, που είπαμε την Παντάνησα, μια μικρή εκκλησία που είναι, ανήκει στην ενορία κάτω Κορακιάνας και συγκεκριμένα στα Γαζάτικα, δεν μας επέτρεπαν να διαβάζουμε το νεκρό. Αναγκαστήκαμε να βρούμε χώρο να θάφτε το νεκρό και εκ των υστέρων θα βλέπαμε πού θα διαβάζει το νεκρό. Στην αρχή βρέθηκε ένας χώρος που ήταν του Δημαρχείου, λέγεται τοποθεσία Σπιταλιού εδώ πέρα τη λέμε. Είναι εδώ μεταξύ Τζάβρου και Γουβιά. Αλλά μας εμπόδισε η κυρία Πανά τότε, η οποία κυρία Πανά ήταν δίπλα το χτήμα της, νόμιζε ότι θα χαλάσει το νεκροταφείο το χτήμα το δικό της. Αυτή μετά από πολλά μας έδωσε ένα κομμάτι χτήμα εδώ πέρα για να κάνουμε νεκροταφείο που είναι ακριβώς μεταξύ του δρόμου, του δημόσιου δρόμου τώρα. Είναι δηλαδή στο σημείο που πάμε τώρα για το νεκροταφείο πάνω. Αυτός ο δρόμος ήταν, ο χώρος ήταν πολύ μικρός, αλλά μας το πήρε και ο δρόμος που γίνηκε τελικά η Εθνική Οδός. Εκ των υστέρων πάλι αυτός ο δρόμος μας βοήθησε πάρα πολύ στο ότι να μπορέσουμε να τον ανταλλάξουμε, να τον πουλήσουμε. Πουλήθηκε τώρα ο δρόμος αυτός και τα χρήματα αυτά βοήθησαν να γίνει ορισμένα έργα στην Εκκλησία των Γουβιών. Η ενορία αυτή λοιπόν, αφού μπόρεσε και δημιουργήθηκε και γίνηκε, βοήθησε πάρα πολύ στο να ζητήσουμε να κάνουμε και την Παπαντή δική μας, να ανήκει στη δική μας ενορία. Η Παπαντή ανήκε τότε
στην ιδιοκτησία της Δεσίλινας, η οποία Δεσίλα την είχε πάρει και αυτή κληρονομιά από κάποιο σκάρπα. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να ήρθαμε σε επαφή, μάλιστα εγώ τότε ήμουν και στην Επιτροπή, ήρθαμε σε επαφή με την κυρία Δεσίλα, η οποία τελικά δεν μας την έδωσε. Μας την έδωσαν οι απογονοί τους όταν είδαν ότι καταραίει η εκκλησία και πέφτει μέσα και η θάλασσα χτυπάει στα στοιχήματα. Έτσι δημιουργήθηκε και η Παπαντή. Η Παπαντή είναι όλη βοήθημα πολλών και γουβιωτών αλλά και ξένων. Στήχησε πάρα πολλά χρήματα, γύρω 45.000 εκατομμύρια την εποχή εκείνη δραχμές, αλλά σιγά σιγά δόξα τω Θεώ μπορέσαμε και την τελειώσαμε. Τώρα αυτή η ενορία, αυτή η Παπαντή ανήκει στην ενορία των Γουβιών και φροντίζουμε πάντα να την έχουμε στην ακμή. Για τα Γουβιά, να πούμε και δύο κουβέντες για τα Γουβιά. Τα Γουβιά, σαν χωριό, ήταν το μόνο χωριό που είχε τους περισσότερους άπικους από άλλα σημεία. Γιατί? Διότι στα Γουβιά πάντα βρίσκανε ένα μεροκάματο να κάνουν. Ήταν τότε τα καμίνια που κάνανε τον ασβέστη. 6-7 καμίνια και σε αυτό το καμίνι δουλεύανε από τη στιγμή που πήγαινε η πέτρα γύρω-γύρω από το καμίνι για να φτύ, μέχρι που. Οι γυναίκες που φροντίζανε να βρούνε τα κλαριά και όλα γύρω από το χωριό που χώνταν εδώ πέρα, να βρούνε να συμπίσουν, του λέγαμε τότε, το γαμίνι για να μπορέσει να γίνει η πέτρα, να γίνει ασβέστης. Γι' αυτό το Γουβί είχε πολλούς άπικους από πολλά σημεία της Κέρκυρας. Να σας πω ότι είναι από τους μαγουλάδες, από τους αυλιώτες, από πιο μακριά ακόμα ή και πιο κοντά, από τους κανακάδες. Είχαμε πολλούς που τους λέγαμε κανακαδίτες, ενώ δεν λέγαμε το επίθετό τους, λέγαμε όπου κατάγεται αυτός. Οι κανακαδίτες λοιπόν κάνουν με ολόκληρη γειτονιά. Εδώ στα Γουβιά πάλι ήταν πολλοί, όπως σας είπα προηγουμένως, από τους μαγουλάδες, από τους καβαδάτες και τώρα όπως έχουμε πολλές οικογένειες αυτούς. Ακόμα εδώ στα Γουβιά μπόρεσαν και ήρθαν και άπικοι από άλλα νησιά συγκεκριμένα. Εδώ στα Γουβιά ήταν η οικογένεια Βασιλάτου, η οποία έκανε τότε, εκμορευόταν το γάλα και έφερε και οικογένειες από τους Κεφαλονιά που του βοηθούσαν στο έργο αυτό, όπως ήταν αμαξάδες και άλλοι που βοηθούσαν στην κατασκευή του τυριού. Ήταν το μόνο τότε που κάνει και βούτυρο. Γι' αυτό έμεινε το βούτυρο της Κερκύρας τότε. Ξεκίνησε από αυτούς τους βασιλετέους την οικογένεια αυτή. Επίσης, εκεί είχαν αυτοί, λόγω ότι είχαν μετά το γάλα, οι ορί που μένανε, είχαν και χειροστάσιο και πουλούσαν και χοιρινά στην περιοχή. Αυτό λοιπόν σας λέω, ότι τα Γουβιά ήταν μια περιοχή που μπορούσε κανείς να βρει μεροκάμα του. Και για την εποχή εκείνη και πριν από τον πόλεμο ακόμα, ήταν ακόμα πολύ δύσκολο.
France, μια γαλλική εταιρεία, η οποία είχε τα υδροπλάνα. Τα υδροπλάνα που χρησιμοποιούσαν οι Γάλλοι τότε για τις απικίες, όπως ήταν στην Ινδία, ένα σταθμός ήταν και η Κέρκυρα. Εδώ πέρα είχαν μεγάλο υπόστεγο, τεράστιο υπόστεγο, 100 επί 100 το υπόστεγο αυτό, που χώνονταν τα αεροπλάνα και τα υδροπλάνα τότε την εποχή εκείνη, τα βάζανε μέσα και τα συντηρούσαν για να ξεκινήσουν το δρόμο τους και να πάνε προς την Ινδία τότε που είχαν απικίες οι Γάλλοι. Επίσης εδώ στα Γουβιά το χρησιμοποίησαν το ίδιο αεροδρόμιο και οι Ιταλοί. Θυμήθηκα εγώ και είδα με τα μάτια μου υδροπλάνα ιταλικά να έρχονται να προσθαλαθώνονται εδώ πέρα και εν συνεχεία να παίρνουν το δρόμο τους. Μάλιστα ένα από αυτά είχε στην αποθαλάσσωσή του είχε χτυπήσει και προς τις κανονιέρες που λέμε σε ένα λοφίσκο εκεί πέρα και μπόρεσε. Ευτυχώς δεν σκοτωθήκαν αυτοί οι Ιταλοί και εμείς σαν μικρά παιδιά όταν το φέραν το αεροπλάνο εδώ στο που είναι τώρα τα ναυπηγεία τα ενετικά πήγαμε να πάρουμε από το αεροπλάνο αυτό να πάρουμε καμιά ρόδα για να κάνουμε πατινέτες. Αλλά μας είχαν σκοπεί και μας εκτυπήσει. Είναι ιστορικό αυτό που είχε μείνει. Άλλο ιστορικό που είχε μείνει εδώ πέρα αυτό το χώρο που είμαστε τώρα με την Ιταλική κατοχή ήταν ένα ολόκληρο σύνταγμα Ιταλοί. Όλα τα σπίτια γύρω-γύρω τα είχαν χρησιμοποιήσει και το χώρο που είναι αριστερά μας, με μεγάλη έκταση τώρα, ήταν όλες σκηνές ιταλικές. Και θυμάμαι και μια σκηνή που ήταν, πήγαιναν οι Ιταλοί να με παρελάβνανε με τη σημαία τους μπροστά, να πάνε κάτω στο, σε άσκηση τροποντινά, να πάνε στα, κάτω στον ναυπηγεία. Και εμείς είμαστε μικρά παιδιά απέναντι εδώ στα Γουβιά, σε ένα σημείο που, με το Μούχα εκεί, και δεν σηκώθηκε ο δάσκαλός μας να την περνούσε η σημαία να χαιρετήσει και πάει ένας Ιταλός αξιωματικός, του δίνει δύο μπάτσους γερούς του δασκάλου μας και του φωνάζει «Περκένο σαλουτάρε», γιατί δεν χαιρετάζει δηλαδή τη σημαία τους. Και άλλα ιστορικά πολλά που έχω να σεβώ. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι ότι εδώ οι κάτοικοι, παρόλο που γνωρίσανε και δυστυχία για αυτά, ήταν πιο αγαπημένοι και πιο βρεσμένοι. Αυτά για τα Γουβιά, τα οποία Γουβιά, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια εξελίσσιμη περιοχή, πάρα πολύ εξελίσσιμη περιοχή και όλο έρχονται και δεν φεύγουν από εδώ. Τους κρατάει ο τόπος εδώ και ήρθαν, όπως μας είπατε, από πολλές περιοχές. Γιατί βρίσκουν να ασχοληθούν και βγάζουν το καμάρι. Κάτοικος Γουβιών, διπλωματούχος ξεναγός, θα μας πει και θα μας μιλήσει κυρίες και κύριοι και για τα Βενετσιάνικα ναυπηγεία, αλλά και για άλλα έτσι, σημεία των Γουβιών που πρέπει να γνωρίζουμε και γι' αυτό γίνονται και εκπομπές, για να μαθαίνουμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου. Πρέπει όμως πρώτα να πάρουμε μια ενετική γαλέρα και να ταξιδέψουμε μαζί στο παρελθόν. Οι πρώτες αναφορές για τα Γουβιά έχουμε από ένα χάρτη του 1330. Στα Γουβιά όμως, 29 Αυγούστου του 1537, ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα αποβιβάζει σχεδόν 25.000 Οθωμανούς που προχώρησαν στην ενδοχώρα και κατέστρεψαν μετά την πόλη. Ήταν ο χρυσός αιώνας για τους Τούρκους τότε, ήταν ο χρυσός αιώνας, σίγουρα όλοι ξέρουμε το Σουλεϊμάν, ήταν η εποχή δηλαδή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Δύο χρόνια αργότερα όμως ξαναγυρίζουν και αποβιβάζουν 33, το 1716, 33.000 Τούρκους που καταστρέψανε την Κέρκυρα. Η ενετή τότε πρέπει να μιλήσουμε όμως και να πούμε ότι εκείνη την εποχή στην Κέρκυρα είχαμε τους ενετούς. Πάνω από 400 χρόνια κυβέρνησαν οι ενετοί στην Κέρκυρα. Το σύστημά τους ήταν φεουδαρχικό και ήταν σαν ένα φρούριο η Κέρκυρα για να μην μπορέσουν να περάσουν στην Ιταλία. Οπότε προσπαθούσαν πάντα να σταματάνε τους Τούρκους στην Κέρκυρα. Μετά από όλες αυτές τις επιθέσεις θεώρησαν ότι τότε λιμενιζόταν τα πλοία στην Μανδρακίνα. Αλλά μετά
έπρεπε να κάνουν, να χτίσουν κάτι πιο μεγάλο που θα μπορούσαν εκεί να ελιμενίζουν τα πλοία τους, να τα επισκευάζουν. Και βέβαια ξέρανε πάρα πολύ καλά τι κάνουν οι Ενετοί ως λαός ναυτικός. Βρήκανε τα γουβιά, τον όρμο των γουβιών. Ο όρμος των γουβιών δεν είχε ανάγκη από πολλά αμυντικά έργα. Γιατί είναι η φύση τέτοια, όπως έχει. Οπότε διαλέξανε τα γουβιά. Τα νεόρια λέγεται ότι φτιάχτηκαν το 1778. Έτσι αναγράφεται τουλάχιστον επάνω ημερομηνία. Όμως εγώ είμαι σίγουρη που είναι πολύ νωρίτερα, γιατί μετά την επίθεση του 1716 οι Ενετοί έπρεπε να φυλάνε τα νότα τους. Οπότε είναι σίγουρα πιο πριν. Είναι ασβεστόλιθος, είναι χτισμένα με ασβεστόλιθο, είναι χτισμένα... Η δυτική πόρτα είναι αυτή που κάνει εντύπωση, η οποία έχει επιρροές από τον μανιερισμό, όπερα ρούστικα, και έτσι είναι πολύ επιβλητική. Οι Ενετοί έφεραν τους λίθους από την Κέρκυρα, από τις Σινιές κουβαλούσαν τους λίθους. Είναι και τα Βενετσιάνικα είναι χτισμένα με αυτές τους λίθους που φέρανε οι Ενετοί από τις Σινιές, από το χωριό Σινιές. Βέβαια είχαμε και στον Μπαρμπάτη, την τότε εποχή, στον Μπαρμπάτη καμίνια. Και γενικότερα και το δημαρχείο μας, το παλιό δημαρχείο της Κέρκυρας, είναι με σινιώτικη πέτρα φτιαγμένο.